Κύριε Μαέστρο! Τον αγάπησαν τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά και εκείνος τους πρόσφερε τη χαρά και το γέλιο. Τώρα το κοινό αγωνιά. Ο πατέρας μου είναι σε πολύ κακή κατάσταση, πάρα πολύ κρίσιμη και οι γιατροί δεν μας δίνουν καμία ελπίδα. Ο άνθρωπος που για 65 χρόνια ήταν η φωνή του Καραγκιόζη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Τρομάρα να ζούμε και έχει μια μανία να με κομμανάσουν στην έση του δρόμου. Η άλλη φορά θα σε πηγαίνω στο μελωδρόμιο. Ο μεγάλος δάσκαλος του θεάτρου σκιών θα παρουσίαζε σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Γκέτε τον Καραγκιόζη. Δεν πρόλαβε όμως. Είχε πάει στο Γκέτε για μια παρουσία με κάτι φιγούρες σε μια εκδήλωση την Τρίτη και έπεσε από κάτι σκάλες και χτύπησε το κεφάλι πολύ άσχημα. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο Ευγένιος Παθάρης μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του και από εκεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Μαζί του στο ασθενοφόρο ήταν η ερμηνεύτρια Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία και ειδοποίησε τη σύζυγο του Ευγένιου Παθάρη για το ατύχημα. Όπως ήταν στο ασθενοφόρο, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω είναι και μετά. Δηλαδή δεν έμαθα να έχει κάποια βελτίωση. Ο Ευγένιος Παθάρης τιμήθηκε πριν από μερικούς μήνες στην εκδήλωση Άνδρες της Χρονιάς. Εκεί, που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό για την πολυετή προσφορά του στο θέατρο σκιών, του απονεμήθηκε το βραβείο που ονομάστηκε Έργο Ζωής. Όλα μου τα χρόνια τα έχω δώσει σε αυτό το θέατρο. Όλα μου τα χρόνια που πάω 85 χρονών, 86. Και ακόμα αγωνίζομαι για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνέστημα είναι να αγκαλιάζει την ιστορία. Το κοινό τον αποθέωσε και στην εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου. Θα φάμε. Θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Μια σπάνια συλλογή από τις καλύτερες και τις πιο ιστορικές παραστάσεις του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη Ευγένιου Παθάρη θα προσφέρει στο αναγνωστικό του κοινό η εφημερίδα Τα Νέα. Οι παραστάσεις θα περιλαμβάνονται σε 4 DVD, ενώ στα 4 βιβλία αποτυπώνεται η ιστορία του θεάτρου σκιών και η διαδρομή του μεγάλου καλλιτέχνη. Από την παρουσία έλειπε ο λαϊκός καλλιτέχνης, ο οποίος μετά από ένα ατύχημα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα. Με τη σκέψη του στο μεγάλο λαϊκό καλλιτέχνη Ευγένιος Παθάρη που περνά τις πιο δύσκολες περιπέτειες της ζωής του, έγινε το πρωί η παρουσίαση μιας σπάνιας συλλογής από τις καλύτερες παραστάσεις του Καραγιοζοπαίχτη, που από το ερχόμενο Σάββατο η εφημερίδα Τα Νέα θα προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό. Σκεφτήκαμε μήπως έπρεπε να το αναβάλουμε, αλλά συνοηθήκαμε και με την οικογένειά του και είπαμε ότι και ο ίδιος θα ήθελε αυτή την εκδήλωση, μια εκδήλωση που είναι για να τον τιμήσουμε. Το απόσταγμα μιας λαϊκής τέχνης που ο Ευγένιος Παθάρης παρέλαβε από τις προηγούμενες γενιές και την ανέδειξε, την εξέλιξε και την πλούτησε με το μοναδικό ταλέντο του, θα το δούμε στα 4 DVD. Με πολύ χαρά από την αρχή δέχτηκε να μπει στον κόπο, γιατί ήταν μεγάλος ο κόπος για αυτόν να ψάχνει σε σεντούκια, σε τάρια, στις αναμνήσεις του τις ίδιες, για να μας προμηθεύσει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Πάντα του ζητούσα το δεύτερο μέρος ή αφού τέλειωνε να γυρίσει το Μπερντέ για να βλέπουν τα παιδιά τη διαδικασία. Πάντα. Και τότε ήταν η αποκάλυψη. Εκφραστή της λαϊκής αριστοκρατίας απεκάλεσε τον Ευγένιος Παθάρη ο τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Ευγένιος έκανε χιλιάδες μεροκάματα πάνω στις εικόνες της ψυχής μας για να μην υποστήλουμε ποτέ το λευκό της σεντονάκι. Για να μην σβήσει ποτέ η τρελή λάμπα που φωτίζει τα όνειρά μας. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει.